Η νέα διοίκηση τη ΔΕΙΑΚ ανακοίνωσε την απόφασή τη να προχωρήσει σε ενημέρωση του Μητρώου και να υπογράψει εκ νέου συμβόλαια με του καταναλωτέ. Οι λόγοι είναι νομιμότητα αλλά και πρακτικότητα. Αρκετοί καταναλωτέ έχουν ενημερώσει το αρχείο τη ΔΕΙΑΚ, έχουν δηλώσει το ονοματεπώνυμό του, έχουν δώσει το αφημί και την ταυτότητά του, έχουν δώσει το κινητό του τηλέφωνο και το email. Αλλά είναι περίπου 30.000 καταναλωτέ, χρήστε, οι οποίοι δεν έχουν δώσει τα στοιχεία του στη ΔΕΙΑΚ. Κανονικά για να έχει δικαίωμα να ιδρεύεσαι από τη ΔΕΙΑΚ, πρέπει να υπογράψει ένα συμβόλαιο στο όνομά σου. Είναι πάρα πολλοί, όπω ήμουν και εγώ παλαιότερα, να σα πω την αλήθεια, που έχουν κρατήσει το υδρόμετρο στο όνομα του παππού, τη γιαγιά, του πατέρα, τη μητέρα ή κάποιου συγγενή, ή αγοράσαν ένα σπίτι από κάποιον και έχει μείνει το υδρόμετρο στο παλιό όνομα. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει να συμβαίνει, θα πρέπει να πάμε να δώσουμε τα στοιχεία μα όλοι επειδή αντιληφθήκαμε ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα κυρίω με του ανίσπρακτου λογαριασμού, κάποιοι δηλαδή που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, θέλαν να κάνουν στο όνομά του το υδρόμετρο. Μάλλον πρέπει να κάνουν στο όνομά του το υδρόμετρο για να μπορούν να μπουν σε κάποια ρύθμιση. Αν δεν είναι στο όνομά το υδρόμετρο, δεν μπορεί να κάνει ρύθμιση. Λόγω των προσωπικών δεδομένων, κυρίω. Ο πρόεδρο τη ΔΕΙΑΚ, Απόστολο Χρόνη, έδωσε όλε τι λεπτομέρειε σχετικά με το θέμα στην κάμερα του 1 Channel. ένα περιθώριο μέχρι τέλο Φεβρουαρίου του 2020 να μπορεί κάποιο να πάει να αλλάξει το όνομά του με τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται και να δώσει 30 ευρώ σαν εγγύηση αντί για 100. 70% έκπτωση δηλαδή. Ε, αυτό μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό τρόπο. Δηλαδή μπορεί να, με ένα email να δηλώσει τα στοιχεία του και τα 30 ευρώ να πιστοθούν στον επόμενο λογαριασμό. Δεν χρειάζεται δηλαδή η φυσική παρουσία κάποιου. Την ταυτότητά του σίγουρα ε, θα πρέπει να έχει ένα λογαριασμό για να δούμε τον αριθμό του υδρομέτρου. Ε, θα πρέπει να έχει το αφημί και τον αριθμό ταυτότητα είπαμε, όπω επίση και το ε9, ότι είναι στο όνομά του η οικία, το σπίτι. Κανονικά πρέπει να γίνει διακοπή υδροδότηση. Δηλαδή να πάει συνεργείο, να του στείλουμε ειδοποίηση ότι ξέρετε, δεν ήρθατε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σα. Οπότε σε 15 πέρε θα σα κόψουμε το νερό. Δεν μπορεί να γίνει Σταδιακά, όμως, σε όλου ταυτόχρονα. Σταδιακά όμω, ανατομέα θα γίνεται αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που εμεί ενημερώσαμε τον καθένα με προσωπική επιστολή μαζί με τον λογαριασμό του. Το έχουμε ανακοινώσει στα μέσα μαζική ενημέρωση. Θα πρέπει όλοι να το κάνουν. Αν, πάρα αυτά, κάποιο δεν το κάνει, θα του δώσουμε ακόμη μια ειδοποίηση ότι σε 15 μέρε θα πρέπει να έρθει να επικαιροποιήσει τα στοιχεία σου και μετά θα γίνει διακοπή δροδότηση.